αφορμή όμως αυτή την εορτή του Αγίου Νικολάου Απλανά, θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα από ένα βιβλίο, από το βιβλίο Άγιος Παπανικόλας Πλανάς, απλοϊκός ποιμήν των απλών προβάτων της Μάρθας Μοναχής, αν θυμάμαι καλά, είναι εκδοτικός εκδόσης Αστέρος. Και βέβαια να θυμίσω ότι ο Άγιος είναι ένας Άγιος ο οποίος αγίασε μέσα στην Αθήνα, γεννήθηκε στην Άξο το 1851 και κοιμήθηκε το 1932, λίγο μετά τη δημιουργία του παλαιοημερολογητικού θέματος, το οποίο και αυτό βέβαια είχε επηρεάσει τον Άγιο, και ο οποίος όταν τον ρώτησαν, μια και το αναφέρει, μας το πούμε και αυτό, τον ρώτησε κάποιος, λέει, εσείς γέροντα, λέει, ποιο είστε, λέει, με το παλιό, λέει, με το νέο. Και είπε ότι ουσιαστικά λέει με το παλαιό, αλλά κατά ανάγκη με το νέο. Δηλαδή, εφόσον η Εκκλησία δηλαδή θέλει να πει άλλαξε το ημερολόγιο, το αλλάζουμε και εμείς. Παρότι αυτό δεν ήταν τόσο επιτυχημένη, ας πούμε, αυτή η επιλογή. Ο απλούς λοιπόν και κατά κόσμο αγράμματος Άγιος Νικόλαος Πλανάς στην Αθήνα, όπου χειροτονήθηκε ιερεύς, λειτουργούσε ασταμάτητα στον Άγιο Ηλισαίο με ψάλτες τους δύο σκιαθήτες Αλέξανδρους, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και τον Αλέξανδρο Μωραϊτίδη, στον Άγιο Ιωάννη τον Κυνηγό, επί της οδού σήμερα Βουλιαγμένης, όπου έχει χτιστεί μεγάλος ναός και όπου επιφυλάσσεται το σκήνομά του. Έτυχε και εμείς να πάμε εκεί και να προσκυνήσουμε. Επίσης στους τρεις ιεράρχες, στο Παγκράτη, στον Άγιο Γιώργιο στο Κουκάκι, στον Άγιο Δημήτριο τον Λουμπαδιάρη, κοντά στην Ακρόπολη, και σε ένα πλήθος άλλα ερημοκλήσια τότε της Αθήνας. Με μια μικρή συνοδεία, ίσως 4-5-6 άτομα, που όμως λειτουργούσε καθημερινά και μάλιστα πολλές φορές τον βλέπαν τα παιδιά να είναι στον αέρα να στέκεται. Ήταν από τότε εν ζωή φυσικά, ήταν Άγιος βέβαια. Και έχει εδώ ένα περιστατικό το οποίο είναι από την ζωή του Αγίου, και όπως μας λέει εδώ μία από τις συνοδούς του, που ήταν και αυτή η κόη μάρτης της ζωής του Αγίου, ήταν πάντοτε μαζί του, το περιστατικό αυτό δίνει ηχηρή απάντηση σε όσους σήμερα μάλλον αυτό είναι σχόλιο εδώ, αυτούς που το μεταφέρουν, είναι από τη σελίδα, ναι, δεν είναι της Μάρθας Μοναχής αυτό, ναι, είναι το βλέπω από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Βάρας Τρικάλων, που έχουν μια ιστοσελίδα. Λοιπόν, είναι λοιπόν μια ηχηρή απάντηση σε όσους σήμερα με αφορμή τον κορονοϊό θεωρούν ότι δια της θείας κοινωνίας μπορεί οι κοινωνούντες πιστοί να κολλήσουν ιούς, μικρόβια και ασθένειες. Λέει λοιπόν το περιστατικό. Εκεί στην ενορία του, σε ένα στενό δρομάκι, κρυβότανε και ένας λεπρός, σε μεγάλο βαθμό, προχωρημένος δηλαδή. Του είχαν φαγωθεί τα χείλη από τη φοβερή αυτή ασθένεια. Διότι η λέπρα, πρέπει να πούμε, να πω έτσι σαν γιατρός να σας πω, ότι όταν καταλαμβάνει το σώμα του ανθρώπου, μπορεί να πέσουν τα χέρια του, τα δάχτυλά του, διάφορα κομμάτια από το σώμα του. Έτσι, γι' αυτό ακριβώς και τους λεπρούς τους είχαν απομονωμένους έξω από τις κοινωνίες, είτε από την εποχή ακόμα του Χριστού. Βέβαια, εδώ και πολλά χρόνια έχει βρεθεί φάρμακο για τη λέπρα, γι' αυτό και κάπως έχει εξαφανιστεί αυτή η ασθένεια, και μόνο τώρα υπάρχει σε χώρες του τρίτου κόσμου, σε κάποιους ενδεχομένως που έρχονται από εκεί, μπορεί να μεταδοθεί. Λοιπόν, του είχαν φαγωθεί τα χείλη, λέει, από τη φοβερή ασθένεια. Πήγε μια φορά ο πάτερ Νικόλαος Πλανάς να τον κοινωνήσει. Αλλά το κατεστραμμένο στόμα του δεν μπόρεσε να παραλάβει το Άγιο Σώμα του Κυρίου και έπεσε λίγο πλάι από το στόμα. Χωρίς κανένα μα κανένα δισταγμό, ο παππούλης, ο Άγιος Νικόλαος Πλανάς, έσκυψε και με το στόμα του πήρε τον θείο Μαργαρίτη που είχε πέσει και τον κατέλυσε. Τον έφαγε δηλαδή. Αυτό ας το δουν αυτοί που δεν κοινωνούν, γιατί λέει φοβούνται τα μικρόβια. Το λέει αυτό, το σχολιάζει τώρα η Μάρθα Μοναχή, η σύνοδός του. Μεγάλη πραγματικά βλασφημία. Ένας Θεός ζώντων και νεκρών, ποιητής ουρανού και γης, να προσβάλλεται από τα μικρόβια. Παραλογισμοί σκοτισμένων απίστων. Όσο για τον ασθενή αυτό, τον ανακάλυψε η αστυνομία και τον έστειλε στο λεπροκομείο μαζί με την κόρη του, η οποία και αυτή είχε μολυνθεί από τη λέπρα και της είχαν φαγωθεί τα δάχτυλα. Εν τούτης, ο Άγιος μας φυσικά δεν έπαθε τίποτα.
Και βλέπετε μέσα από τη ζωή του Αγίου Νικολάου του Νανά. Μιλάμε για λέπρα. Έτσι. Βέβαια, εντάξει, έχουν πει και άλλοτε από την εποχή αυτή, από την εκπομπή αυτή, ότι η ιεροσύνη δεν λεπρούται ούτως ή άλλως. Δεν υπήρξε ποτέ λεπρός κάποιος ιερέας. Υπήρξε πρώην λεπρός, ο οποίος μάλιστα έγινε καλά, ο Άγιος Νικηφόρος, ο λεπρός. Ο πρώην λεπρός που τον έχουμε Άγιο και πρόσφατα Άγιο κατατάχθηκε μάλιστα έτσι και έτυχε να προσκυνήσουμε και λείψανό του. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το περιστατικό αυτό από τη ζωή του Αγίου Νικολάου Πλανά, έτσι σαν ένα μικρό τιμητικό αφιέρωμα για τον Άγιο.